Είμαστε, ας πούμε, μια οργάνωση που φτιάχτηκε καινούρια ανάμεσα σε τόσους. Είμαστε ένα καινούριο κόμμα. Είμαστε... Τι είμαστε? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι αν μείνουμε εδώ ή όπου αλλού είμαστε, θα έχουμε μια κίνηση προς τα φιλορόησης. Δηλαδή, θα βρεθούμε στο τέλος ελάχιστοι. Τι θέλω να πω με αυτό? Έχω τονίσει και το έλεγα και όλες τις μέρες της κατάληψης στην ομαρχία, ότι όταν είναι μονοδιάστατο ένα πράγμα, τότε κινδυνεύει να χαθεί. Θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε αυτά που είχαμε ξεκινήσει τότε. Ξενοδοχοϋπάλληλοι, άνεργοι, οι εργαζόμενοι που είναι στους διάφορους χώρους που κάτι ξεκινάνε. Κάτι κάνουμε στο νοσοκομείο, κάτι θα κάνουν οι καθηγητές αύριο, κάτι θα κάνουν οι δάσκαλοι, κάτι θα κάνουν οι οικοδόμοι που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, όταν ένα κίνημα δεν ενωθεί με τις πραγματικές δυνάμεις της κοινωνίας που είναι αυτοί που δουλεύουν ή αυτοί που ψάχνουν για δουλειά, τότε δεν έχει κανένα νόημα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, αυτό είναι μια ολόκληρη κουβέντα που μπορούμε να μιλάμε μέχρι αύριο, ας πούμε. Εξάλλου δεν είναι αυτό το ζήτημα, απλώς θα ήθελα να κάνω την επισήμανση για να συμφωνήσω στη συνέχεια με ό,τι δράσεις προταθούν εδώ πέρα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές, οτιδήποτε γίνει, φτάνει να έχουν μία κατεύθυνση. Δηλαδή, όταν ένα σκάβει, μπορεί να επιτρέψει κόκκι να ξεπατώσει. Αλλά κυρίως σκάβουμε. Μην καταδικάζουμε δηλαδή καμία δράση, γιατί όλες όταν ενταχθούν σε ένα συγκεκριμένο σκοπό που είναι να αλλάξουν αυτή την κοινωνία επιτέλους, τότε όλες είναι δεμητές. Θα συμφωνήσω με την πρόταση που λέει ότι θα πρέπει να βρούμε ένα μόνιμο στέγη, το οποίο δεν θα επηρεάζει και την λειτουργία των πολιτών. Την είχαμε κάνει και παλιότερα αυτή την πρόταση με αυτά τα κτίρια εκεί πέρα, τα εγκαταλελειμμένα, του Κουρατζή και του Λιμενακίου, όπου θα στήσουμε όλες τις δραστηριότητες μας. Και αυτή εδώ πέρα, και τελειώνω με αυτό από εκεί που ξεκίνησα, αυτές εδώ πέρα οι συνελεύσεις θα αποτελούν απλά και μόνο ένα συντονισμό των διαφόρων δράσεων που θα ξεκινούν οι διάφοροι συμπολίτες, είτε στη γειτονιά τους, είτε στη δουλειά τους, είτε στο χωριό τους, γιατί είναι και αυτό ένας χώρος που δεν έχουμε επεκταθεί. Να δούμε τι στο διάλογο κάνουν αυτοί εκεί πέρα στα χωριά οι άνθρωποι. Επομένως, είναι και μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία τώρα. Θα συμφωνήσω και με τον Βασίλη, θα συμφωνήσω και με άλλους που είπαν ότι δεν λύνεται το πρόβλημα το αν πάρουμε φτηνότερες πατάτες ή αν πάρουμε, ας πούμε, φτηνότερο κατσίκι τώρα το Πάσχα. Σίγουρα έτσι είναι. Απλά είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να έρθουν σε επαφή δύο μεγάλες ομάδες. Αυτοί που παράγουν και αυτοί που καταναλώνουν. Και αυτοί που καταναλώνουν κάτι άλλο που παράγει ένας άλλος, ας πούμε. Ούτως ώστε η κοινωνία έτσι κάπως έρχεται κοντά. Δεν έρχεται ούτε με φιλοσοφίες που θα αναπτύσσουμε εδώ πέρα, ούτε με γραπτά που θα δημοσιευτούν, ούτε με τίποτα. Όσον αφορά τώρα, και τελειώνω με αυτό, γιατί μας, το κοινωνικό ιατρείο και το φαρμακείο, μπορεί να μιλήσει ο Κωστής μετά γι' αυτό. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Έχουμε κάνει μια συλλογή φαρμάκων, τα οποία, εντάξει, όπως τα έχω αξιολογήσει έτσι χοντρικά, δεν μας καλύπτουν. Δηλαδή, έχουμε, ας πούμε, η μισή κούτα είναι αντικαταθλιπτικά, ρε παιδιά, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Γι' αυτά χρειάζονται, ρε παιδιά, αυτά είναι που χρειάζονται! Φοβάμαι πως θα χρειαστούν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι φάρμακα, ας πούμε, που θα χρειαστούμε, θα πρέπει να τα αγοράσουμε. Δεν θα μας καλύψουν τα περισσεύματα που έχει ο καθένας στο σπίτι του. Σημαίνει αλληλέγγυο ότι κόψανε τα πυραμαρτυρικά, όπως είναι. Μπορεί να μιλήσει ο Κωστής, είναι αυτή η εβδομάδα που έχουμε αφιερώσει για συλλογή φαρμάκων, έχουμε έρθει σε επαφή με τα φαρμακεία της πόλης και το έχουν πάρει αυτοί πολύ ζεστά. Το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά και μας έχει εντυπωσιάσει και γιατροί της πόλης μας και ιδιώτες και στο νοσοκομείο και νοσηλευτές. Χρειαζόμαστε, δεν ξέρω πώς θα είναι στο πρόγραμμα, χρειαζόμαστε τα απογεύματα κάποιους, τα πρωινά μάλλον κυρίως, τα πιο κοστίζα μετά, ξαναπώ κι εγώ. Μέσα λοιπόν από εκεί κάτι καλό θα βγει, δηλαδή τι καλό.
Ελπίζω να μην χρειαστούμε τις πολίτες μας να έχουν την περίθαλψη που πρέπει να έχουν στα νοσοκομεία, στα δημόσια νοσοκομεία, εκεί θα πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί, και εμείς πρώτοι που δουλεύουμε εκεί, αλλά και οι υπόλοιποι πολίτες. Αλλά τουλάχιστον μέσα από αυτή τη διαδικασία της συλλογικής ας πούμε δράσης που είναι αυτό το φαρμακείο και ιατρείο, θα έρθουμε σε επαφή με τους συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι βρισκόμαστε εμείς που είμαστε εδώ μέσα και οι μεγαλύτεροι. Δηλαδή, παράδειγμα με τους μετανάστες. Το είχα θέσει και στην ομαχία, θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με αυτό το κατώτατο στρώμα της κοινωνίας μας, όπως το έχουμε διαμορφώσει, το υποπρολεταριάτο που λέγαμε παλιότερα εμείς, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι και ξένοι και άνεργοι. Οπότε είχαμε κάποια επαφή παλιότερα με τους συλλόγους τους. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε ξανά να βρούμε σε επαφή μαζί τους. Το βάλω δηλαδή σαν μια επιπλέον ας πούμε, έτσι, διερεύνηση για να φτιαχτεί μια τέτοια επιτροπή. Νομίζω ότι έχω αρκετό χρόνο, δεν θέλω να συνεχίσω άλλο να μιλήσουν και άλλοι.